Την μέρα δεν τολμήσαμε να πάμε αλλού και βρήκε μια πολύ καλή δουλειά στο πατέρα μου. Δουλεύει εδώ και 12 χρόνια. Άρχισε βέβαια σαν βοηθός του συντηρητή, έγινε μετά τεχνικός και τώρα είναι βοηθός προϊσταμένου. Και εσύ πήρες την ελληνική ηθαγένεια με τον νόμο Ράγκους. Ναι. Για σένα τι σημαίνει αυτό ότι πήρες την ηθαγένεια? Σημαίνει για μένα κάτι? Τι σημαίνει? Στην αρχή βέβαια δεν μπορώ να πω ότι εντάξει, η Ελλάδα μας δέχτηκε, μας έδωσε φαγητό, μας έδωσε μέρος. Εντάξει, σπουδάζω, πηγαίνω σχολείο. Έχω και εγώ δωρεάν μόρφωση, έχω δωρεάν βιβλία. Γιατί αν είχα μείνει στο Αφγανιστάν, ακόμα που μιλάω με τους συγγενείς μου από εκεί, τα κορίτσια στην ηλικία μου έχουν παντρευτεί και μην πω ότι έχουν και 5-6 παιδιά. Εκεί πέρα απογορεύεται στα κορίτσια να σπουδάσουν. Γιατί ειδικά τα κορίτσια είναι η μειονότητα. Δηλαδή δεν υπάρχουν, δεν έχει καμία αξία. Και θα μπορούσε μόνο ο αδερφός μου να σπουδάσει και θα το ζήλευα πάρα πολύ για όλη μου τη ζωή. Αλλά μου δόθηκε και εμένα η ευκαιρία να σπουδάσω, να έρθω εδώ. Πριν πάρω την ηθαγένεια, εγώ δεν αντιμετώπισα καθόλου ρατσισμό, γι' αυτό να πω. Γιατί η ηθαγένεια δεν άλλαξε κάτι στη ζωή μου από πλευράς, αν τώρα συνεχίζουν οι ρατσιστικές ή αν έπαψαν μετά την ηθαγένεια οι ρατσιστικές επιθέσεις. Ο μόνος ρατσισμός που είχα ήταν ότι επειδή η ελληνική γλώσσα έχει τόσα γράμματα και όταν ας πούμε ενώνεται το ε με το ι, κάνει ι, εγώ δεν μπορούσα ποτέ να το καταλάβω αυτό. Και το είναι, το διάβαζα ειναι. Και μου λέγανε, δεν είναι αυτό το πράγμα. Τι λες? Μόνο για αυτό το πράγμα μπορώ να πω ότι με κάνανε οι συμμαθητές. Να νιώθεις άσχημα. Να νιώσω άσχημα. Ότι ξεχωρίζεις. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι στεναχωρήθηκα για αυτό το πράγμα. Γιατί χάρη σε αυτούς, όλα τα δυνατά μου και τα άμαθα πολύ καλά τα ελληνικά. Ωραία, και τώρα σπουδάζεις στο ΤΕΙ Εκτινολογίας. Ναι, ναι, ναι. Τώρα σπουδάζω. Όταν περνάνε τα χρόνια. Στο δημοτικό είχα μόνο ας πούμε από τους συμμαθητές μου. Γιατί ήμασταν μικροί, δεν ξέραμε καλά, εντάξει, παίζαμε, τη μια στιγμή παίζαμε, ήμασταν χαρούμενοι και την άλλη στιγμή μπορεί να χαλάγαμε για κάτι και να αρχίζανε να κάνουν ομαδούλες. Αλλά όσο προχωράνε οι τάξεις, όχι ρατσισμό, αλλά με ένα διαφορετικό μάτι αρχίζουν να σε κοιτάνε οι καθηγητές. Γιατί στο δημοτικό όλες οι καθηγήτριες, οι δασκάλες είναι, κοιτάνε με το ίδιο μάτι, γιατί όλα είναι μικρά παιδάκια, είναι αθώα πλασματάκια. Αλλά όταν μεγαλώνεις και πας γυμνάσιο, λύκειο, για παράδειγμα εγώ, είχαμε αλλάξει σπίτι, είχαμε μετακομίσει και πάω εγώ, τώρα λύκειο, γυμνάσιο, δεν θέλω να πω σε ποια τάξη. Πρώτη μέρα μπαίνει ο καθηγητής και μου λέει, τουλάχιστον λέει, ξέρεις να γράφεις και να μιλάς λίγο, πολύ λίγο ελληνικά, με καταλαβαίνεις. Και γυρνάω και του λέω, δεν ξέρω αν ξέρω να γράφω ή να διαβάζω. Αλλά μέσω όρο 19,6 έκανα. Και γυρνάει, σοκαρίζεται και μου λέει: όπα, όπα, συγγνώμη, λέει, σε μπέρδεψα με ένα άλλο παιδάκι. Ήταν να έρθει κι άλλο ένα αγοράκι. Και λέω: δεν είμαι αγοράκι. Εγώ είμαι κοριτσάκι πρώτα. Και λέει: όχι, κοριτσάκι ήθελα να πω. Δηλαδή, μας κοιτάνε με ένα μάτι ότι επειδή φαίνεσαι λίγο ξενικό για αυτούς, γυρνάνε και λένε: θα ξέρει κάτι. Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε και στον Μαριάν, Νίκο. Φυσικά. Ο να Νίκος. Πάμε στον Νίκο. Ο Νίκος μεγάλωσε, εδώ γεννήθηκε και μεγάλωσε εδώ.